όπως το ΚΚΕ στήριξε τον αγώνα των καταρρυφάνων στα πετρέλαια της Καβάλας και όχι μόνο, έτσι και σήμερα βρισκόμαι εδώ, εκ μέρους του κόμματος και καταθέτω ως μάρτυρες μετά και από αίτημα των ίδιων των εργαζομένων για να στηρίξουμε αυτή την πρόκληση. Ιδιωτικά, που διώκει 151 εργαζόμενους με ένα κατηγορητήριο απαράδεκτο, το οποίο είναι κατασκευασμένο κυριολεκτικά, αρκεί να σκεφτεί κανένας πώς είναι δυνατόν να ταυτοποίησαν 151 ανθρώπους μέσα σε χημικά που έριχναν τα μάτια, μέσα σε έναν κυριολεκτικά χαμό και σήμερα να τους φορτώνουν το μισό ποινικό κώδικα με κατηγορίες. Είναι απαράδεκτο συνολικά να δικάζονται ποιοι. Εκείνοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έστησαν και δούλεψαν την επιχείρηση όλα τα προηγούμενα χρόνια, η απάντηση της εργοδοσίας και του ξεπουλήματος των πετρελαίων Καβάλας ήταν απολύσεις για όλη τη δουλειά που πρόσφεραν, που εκτός των άλλων αυτές οι απολύσεις δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και που βρίσκονται σε μια περιοχή όπου αν προκληθεί βιομηχανικό ατύχημα, δίπλα είναι τα λοιπάσματα, θα μετατρέπονταν η περιοχή σε ένα νέο Σεβέζο, κυριολεκτικά. Και οι εργαζόμενοι, υπερασπίζοντας ακριβώς το θέμα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προειδοποιώντας επανειλημμένα την επιχείρηση, δυστυχώς, όπως και στα Τέμπη, δικαιώθηκαν. Γιατί αργότερα έγινε μια πυρκαγιά που δεν ήταν σε κρίσιμο σημείο. Διαφορετικά θα είχαν τεράστια προβλήματα. Φυσικά δεν ξέρουμε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ωστόσο με βάση και τα τελευταία γεγονότα που έχουν καταδίκη του Φωτόπουλου με αστήριχτη κατηγορία, αύριο σέρνεται ο βάλσαμος ο συλλήγος στα δικαστήρια με το μισό ποινικό κώδικα, αντιλαμβανόμαστε ότι περνάει σε μια πιο σκληρή στάση η κυβέρνηση για να σταματήσει τους αγώνες των εργαζομένων. Δεν θα τα καταφέρει. Εμείς λοιπόν θα θέσουμε αυτά τα θέματα και αυτά τα θέματα στο δικαστήριο. Ήδη έχουν τεθεί και από την υπεράσπιση των εργαζομένων και θα προβάλλουμε φυσικά πάλι το δίκαιο των εργαζομένων που σέρνονται στα δικαστήρια, όχι μόνο τώρα αλλά και πριν, γιατί ακριβώς αγωνίστηκαν για το ψωμί των οικογένειών τους και αγωνίστηκαν και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.